δόξον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον δωρεόν αξίουσι μας πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρολώσω τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άφραντε. Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μαθιόπουλος Γιώργος, πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Σήμερα όντως είναι ευχάριστη μέρα για τους εργαζόμενους, γιατί το Ίδρυμα Λεμόνος μας κάνει μία κινητή μονάδα και ένα απλό ασθενοφόρα, υπερσύγχρονα, εξοπλισμένα, όπου χρειάζονται στον ομό Αργολίδος. Θα ενισχύσουν περαιτέρω τη δύναμη του στόλου εδώ στην Αργολίδα. Θέλω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου να ευχαριστήσω το Ίδρυμα, που είναι αρρωγός στην ενίσχυση του ΕΚΑΒ, όπου εργαζόμενοι και εν μέσω πανδημίας δίνουν καθημερινή μάχη 24 ώρες 24 ώρο, κάτω από αντίξωες συνθήκες. Εμείς ζητάμε και από την πολιτεία και από το Υπουργείο να ενισχύσει και με διασώστες τον ομό Αργολίδας και ζητάμε εδώ και χρόνια να δημιουργηθεί τομέας στο νότιο τμήμα της Αργολίδας, στο Κρανίδι, έτσι ώστε να καλύπτεται όλη η περιοχή. Και όταν χρειάζονται οι πολίτες να γίνει, να χρειάζονται ασθενοφόρο, να άμεσα να φτάνει το ασθενοφόρο και να δίνει τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρεται στον κοντινότερο υγειονομικό σχηματισμό. Τώρα, όσον αφορά την πανδημία, ζορίστηκε αρκετά το ΕΚΑΒ και οι εργαζόμενοι. Φαντάζομαι ότι έχετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Σίγουρα το ΕΚΑΒ είναι οι πρώτοι που έρχονται σε επαφή και σε περιστατικά απλά, αλλά και επίγοντα, αλλά και σε περιστατικά COVID, όπου έχουμε δώσει όλα αυτά τα δύο χρόνια το βάρος κυρίως σε πολλές διακομιδές COVID, που τις διακομίζουμε πολλές φορές και σε μεγάλες πόλεις στην Αθήνα ή στην Πάτρα. Έχει, πέρα από τα επίγοντα περιστατικά εδώ, καλύπτουμε και αυτές τις ανάγκες, με αποτέλεσμα όντως οι διασώσεις να έχουν εξαντληθεί χωρίς ρεπό, άδειες. Και αυτό πρέπει να το προσέξει η πολιτεία και όπως έχω πει πολλές φορές, θα πρέπει οι διασώσεις που δίνουν καθημερινή μάχη να ενταχθούν στα βαρέα και αθηνινά επαγγέλματα όπως έχω τονίσει πολλές φορές. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση της δωρεάς του Ιδρύματος Λεμού στο ΕΚΑΒ τομέα ναυπλίου. Είναι μεγάλη η χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω και από τη νέα μου θέση για τη δωρεά αυτή, αλλά και εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας. Μια δωρεά η οποία αποδεικνύει έμπρακτα ακόμη μία φορά την κοινοφελή και ανθρωπιστική δράση του Ιδρύματος Λεμού αλλά και τη στήριξή του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με την ευκαιρία που μου δίνεται, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο κ. Παπαευσταθίου και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ για την τιμή και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου που μου ανέθεσαν την διεύθυνση της 10ης περιφέρειας του ΕΚΑΒ, το παράρτημα Τρίπολης. Πελοποννήσου, δηλαδή. Είναι η 10η περιφέρεια η οποία περιλαμβάνει 4 περιφερειακές ενότητες, Αρκαδία, Αργολίδα, Μεσσηνία και Λακωνία. Από τη νέα αυτή θέση θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις για να αναβαθμίσω το παράρτημα και να προχωρήσουμε μπροστά όλοι μαζί. Η θέση αυτή είναι μια πρόκληση μεγάλη. Η ευθύνη ακόμα μεγαλύτερη. Θεωρώ το ΕΚΑΒ ακρογωνιαίο λίθο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι ο βασικός πυλώνας σε πρωτοβάθμιο
και δευτεροβάθμιο επίπεδο δημόσιας υγείας. Για να πετύχουμε τους στόχους μας θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και σχεδιασμός. Εγώ από την πλευρά μου θα σας διαβεβαιώσω ότι σε συνεργασία με την διοίκηση του ΕΚΑΒ θα συμβάλλουμε στη δημιουργία προϋποθέσεων για παροχή υπηρεσιών υψηλού επίπεδου στους συμπολίτες μας. Άλλωστε, οι πρώτες στιγμές είτε ενός ατυχήματος είτε μιας ασθένειας είναι σημαντικές, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Άρα η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ είναι πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, είναι ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν το Ίδρυμα Κώστας Λεμός, γιατί είναι μια χορηγία, μια προσφορά του Ιδρύματος και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί δείχνει ότι όλα αυτά τα Ιδρύματα στηρίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στηρίζουν την κοινωνία, την ελληνική κοινωνία, στηρίζουν το ΕΚΑΒ, που δίνει και αυτό μαζί με το προσωπικό του τις μάχες τις καθημερινές. Και μάλιστα σε αυτή την πανδημία έχει αποδειχθεί πραγματικά ένας πολύτιμος σύμμαχος όλων μας, και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το προσωπικό του ΕΚΑΒ, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, γιατί πραγματικά σε όλες τις δομές της Αργολίδας και γενικότερα, αλλά και στις δομές ιδιαίτερα, για μιλώ ως βουλευτής Αργολίδας, και στα κέντρα υγείας και στις δύο νοσηλευτικές μονάδες δίνουν μάχη καθημερινή σε πρωτοφανείς συνθήκες δύσκολες. Προσπαθούμε να τους στηρίξουμε μέσα σε αυτή την δύσκολη έτσι, κατάσταση και της πανδημίας αλλά και της δημοσιονομικής πίεσης που υπάρχει λόγω και της ενεργειακής κρίσης και όλων αυτών που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες ιδιαίτερα, και σήμερα όπως γνωρίζετε ήδη έχουμε εξελίξεις και στην Ουκρανία, που αυτό σημαίνει ότι επηρεάζει όλους και την οικονομία μας γενικότερα. Όμως στηρίζουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στηρίζουμε τους ανθρώπους που την υπηρετούν, και βεβαίως ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι σε όλους όσους έχουν συμβάλει για αυτή την δωρεά, και βεβαίως όπως είπα το Ίδρυμα Κώστας Λεμός, για τα στελέχη του ΕΚΑΒ και όσοι έχουν πραγματικά συνεισφέρει ώστε να εξοπλιστεί επιπλέον η Αργολίδα με μια μονάδα επιπλέον κινητή του ΕΚΑΒ και ένα στενοφόρο. Ανδρέας Σπύρου, Ίδρυμα Κώστας Λεμός. Έχουμε τη χαρά σήμερα που προσφέρουμε δύο στενοφόρα πλήρως εξοπλισμένα για το ΕΚΑΒ Αργολίδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το ΕΚΑΒ Αργολίδας, η ομάδα εδώ κάτω, ιδιαίτερα και τον Βασίλη τον Οψιμούλη που ήταν δίπλα μας από την πρώτη επαφή. Γνωρίζουμε βεβαίως την κρίσιμη και την πολύ σημαντική δουλειά που κάνει το ΕΚΑΒ για τη χώρα, για την περιοχή. Και εννοείται το ασθενοφόρο είναι ένα βασικό εργαλείο που σώζει ανθρώπινη ζωή. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και γι' αυτό έχουμε την μεγάλη χαρά που προσφέρουμε δύο σήμερα εδώ πέρα. Είμαι ο Ψημούλης ο Βασίλης, ο υπεύθυνος του ΕΚΑΒ Αργολίδας, και σήμερα είμαστε εδώ για να τιμήσουμε το Ίδρυμα Κώστας Λεμός για τη μεγάλη δωρεά που έκανε στον ομό μας δύο ασθενοφόρων, μία κινητής μονάδας και ενός απλού ασθενοφόρου, τα οποία έχουν έρθει να προσταθούν στο στόλο μας, να δυναμώσουμε το στόλο μας και να παρέχουν όσο το δυνατόν καλύτερα προνοσοκομική φροντίδα σε όποιον χρειάζεται. Ποια είναι σήμερα η δύναμη των ασθενοφόρων της Αργολίδας? Αυτή τη στιγμή έχουμε 9 ασθενοφόρα λειτουργικά. Και πόσο προσωπικό? Έχουμε 30 άτομα. Είναι επαρκή, χρειάζονται και κάτι ακόμα? Χρειάζομαστε και ακόμα και μία ενίσχυση. Όμως και με το ίδιο υπάρχον προσωπικό μπορούμε και να το επεξερχόμαστε. Στην Αργολίδα δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα μόνιμο ασθενοφόρο? Το θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφου που βρίσκεται η περιοχή. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ασθενοφόρο 24 ώρες 24 ώρες εκεί και να κάνουμε και ένα τομέα. Όταν λέτε κινητή μονάδα, εννοείται ότι είναι εξοπλισμένη. Για πείτε μας. Η κινητή μονάδα είναι εξειδικευμένο ασθενοφόρο με ειδικό εξοπλισμό, το οποίο μπορεί και παρέχει τις απαραίτητες φροντίδα όταν έχουμε ένα τροχαίο, ένα διασωληνωμένο περιστατικό, ένα έφραγμα σε ιδιαίτερες συνθήκες και πάντα με γιατρό. Σώζει ζωές, δηλαδή. Ειλικρινά. Βέβαια, θα συγχαρώ τους τοπικούς παράγοντες
του ΕΚΑΒ, την διοίκηση βεβαίως του ΕΚΑΒ και βεβαίως και το Ίδρυμα Λεμού που το εκπροσωπεί σήμερα ο κύριος Σπύρου, γιατί αυτό που μένει τελικά είναι οι Έλληνες ευεργέτες. Με αυτό μεγαλώσαμε, δεν θα ήθελα να πω τίποτα περισσότερο, αλλά ότι η ευεργεσία αυτών των ανθρώπων οι οποίοι πάντα είναι αρρωγοί στην κοινωνία, είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της ελληνικής παιδείας και παράδοσης. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το ΕΚΑΒ, για την Αργολίδα. Υπάρχουν δύο ασθενοφόρα τα οποία είναι ευγενέστατη δωρεά από την πλευρά της οικογένειας Λεμού. Είναι δύο υπερσύγχρονα ασθενοφόρα που το ένα από τα δύο είναι και, μάλιστα και κινητή μονάδα. Χρειάζεται να είμαστε δίπλα στο ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ και στην περίοδο της πανδημίας αλλά και πάντα είναι πάντα δίπλα στον πολίτη. Το γνωρίζουμε αυτό. Πραγματικά με αυτοθυσία λειτουργούν όλα τα στελέχη του ΕΚΑΒ, όμως δεν αρκεί η αυτοθυσία. Χρειάζεται και ο εξοπλισμός, χρειάζονται τα υλικά εκείνα, χρειάζεται να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι όταν κάποιος συνάνθρωπός μας χρειάζεται άμεση βοήθεια, η οποία να είναι και αποτελεσματική, η οποία να είναι επιστημονική και η οποία να έχει την δύναμη της τεχνολογίας για να τον βοηθήσει, ότι αυτό θα είναι εκεί πέρα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε, όπως έχουμε βοηθήσει ως περιφέρεια και τα ΕΚΑΒ στο παρελθόν, να μπορέσουμε να εντάξουμε μέσα στο ΕΣΠΑ που προβλέπονται τέτοιου είδους υλικοτεχνικές υποδομές, να μπορέσουμε να εντάξουμε και το ΕΚΑΒ, ούτως ώστε αυτή η προσπάθεια να βρει συνέχεια άξια μέσω της περιφέρειας. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, κύριε Βουλευτά, αγαπητά στελέχη της αυτοδιοίκησης, είμαι εδώ κυρίως για να εκφράσω την οφειλόμενη τιμή και ευγνωμοσύνη στον κύριο Λεμό και στην οικογένειά του για όλα αυτά τα οποία έχει προσφέρει στην πατρίδα διαχρονικά αυτή η οικογένεια και συγκεκριμένα για αυτά τα οποία προσφέρει σήμερα στο λαό της Αργολίδος. Και είναι εξόχως σημαντικά για τη ζωή και για την ασφάλεια των κατοίκων σε αυτήν εδώ την περιοχή που το καλοκαίρι κυριολεκτικά τριπλασιάζει τον πληθυσμό της. Έχουμε επίγνωση αυτής της ευεργεσίας. Και θυμόμαστε με την ευκαιρία αυτή της ευεργεσίας το τι έχουν προσφέρει οι Έλληνες ευεργέτες και κυρίως αυτή της εφοπλιστικής οικογένειας στο λαό της Ελλάδος. Πόσα σχολεία έχουν φτιάξει, πόσα νοσοκομεία, πόσα κέντρα πολιτισμού, πόσο και πώς στήριξαν αυτόν τον τόπο γυρνώντας στις θάλασσες του κόσμου. Και εννοώ όχι μόνο οικονομικά αλλά και πολιτισμικά και σε δύσκολες ώρες. Σε δύσκολες ώρες οι εφοπλιστές προστάθηκαν δίπλα στο λαό μας. Και με αυτή την ευκαιρία εκφράζω την οφειλόμενη τιμή και ευγνωμοσύνη και από εκ μέρους του λαού της Αργολίδος αλλά και ολόκληρης περιφέρειάς μας. Το δεύτερο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει διαθέσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ τους τελευταίους μήνες για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της πανδημίας. Στηρίζομαι όλες τις υπηρεσίες, με όλες μας τις δυνάμεις. Τα 100 εκατομμύρια είναι για τον τομέα της υγείας, για τη βελτίωση των υποδομών στα νοσοκομεία, την αγορά αναλώσιμων υλικών, ISOBOX και προφανώς πρέπει να ξέρετε ότι όλα τα οχήματα τα οποία αγοράζονται είναι μέσω της περιφέρειας και του προγράμματος του ΠΕΠ το οποίο διαχειριζόμαστε. Υπάρχει μια καθυστέρηση η οποία οφείλεται στην έκτη ΥΠΕ, όχι στους ανθρώπους, μια καθυστέρηση με τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Και με την ευκαιρία αυτή να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μου στον υγειονομικό κόσμο, όχι μόνο στα παιδιά του ΕΚΑΒ, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους διοικητικούς, αυτοί που σε αυτή τη δύσκολη ώρα στάθηκαν όρθιοι και μας βοήθησαν όλους μας και θεωρώ ότι είναι και υποχρέωση της πολιτείας να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας που ανταποκρίθηκε σε αυτή τη δύσκολη ώρα με την αυτοθυσία των ανθρώπων που το στελεχώνουν. Εγώ, θα ξέρετε κύριε Πρόεδρε και ως Δήμαρχος, το ΕΚΑΒ το έχω στηρίξει με πολλαπλές ενέργειες, διότι πράγματι οι πρώτες στιγμές της δυσκολίας ενός άρρωστου ανθρώπου είναι κρίσιμες για να μπορέσει να διατηρηθεί στη ζωή. Η τιμή και η ευγνωμοσύνη όλων μας
προς την οικογένεια Λεμού που τόσα πολλά έχει προσφέρει διαχρονικά. Ευχαριστώ. Να χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Σπύρου, τον κύριο Βουλευτή, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που είσαστε σήμερα εδώ, γιατί πραγματικά για το τομέα του ΕΚΑΒ Αργολίδας είναι μια ξεχωριστή μέρα. Ακριβώς αυτή η δωρεά των δύο ασθενοφόρων, μια κοινή μονάδα και ενός απλού ασθενοφόρου μικρόγκου, αυξάνει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του συγκεκριμένου τομέα και επιτρέπει στους διασώστες μας να παρέχουν ακόμα καλύτερα, με καλύτερα όπλα, με καλύτερα εργαλεία, τις υπηρεσίες τους σε ό,τι αφορά την επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα στην ευρύτερη περιοχή. Θα πρέπει να σας πω ότι το ΕΚΑΒ πανελλαδικά, 37 χρόνια τώρα, οι διασώστες του, οι νοσηλευτές του, οι γιατροί του, όλο το υγειονομικό προσωπικό προσπαθούν 24 ώρες 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, δίνουν όλο τους το είναι ακριβώς για να προασπιστούν το αγαθό της δημόσιας δωρεάν υγείας. Αυτό το οποίο ουσιαστικά προσπαθούμε κάθε στιγμή να κερδίσουμε είναι μια μάχη με το χρόνο. Μια μάχη με το χρόνο για να βρεθούμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που μας έχουν πραγματικά ανάγκη και η παρέμβαση του δικού μας εξειδικευμένου προσωπικού να αποβεί σωτήρια για αυτούς τους ανθρώπους. Τα ασθενοφόρα είναι τα κύρια εργαλεία μας, τα κύρια όπλα μας σε αυτόν τον αγώνα και σε συνεργασία με τις περιφέρειες έχουμε καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό μέσω των περιφερειακών προγραμμάτων να ανανεώνουμε το στόλο μας. Εδώ όμως, στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να μείνουμε και να υπογραμμίσουμε την τεράστια σημασία που έχουν δωρεές όπως είναι οι σημερινοί, γιατί πραγματικά αυτού του είδους οι τονωτικές ενέσεις είναι καθοριστικές σημασίας, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε συνεχώς περισσότερο αποτελεσματικοί. Αυτή η δωρεά, να ξέρετε ότι θα πιάσει τόπο και ουσιαστικά θα επιστραφεί σε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της Αργολίδας, επιτρέποντας τους ανθρώπους μας να εξακολουθήσουν να κάνουν το έργο τους, το λειτουργήμά τους που κάνουν τόσο καλά το τελευταίο διάστημα, ακόμα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ.